Και πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, διότι η Μαρία καταλαβαίνουμε πω ο αρχικό ενθουσιασμό του Ταγί Περντογάν και συνολικότερα στην Τουρκία για, την, για τον θρίαμβο του Ντόναλτ του Τραμπ τελικά έχει αλλάξει και τώρα υπάρχει έντονο προβληματισμό και ανησυχία για τι επιλογέ. Ερντογάν δείχνει ανήσυχο, Εύα. Φάνηκε από τι δηλώσει του γυρνώντα από τη Σαουδική Αραβία και το Αζερβαϊτζάν. Δείχνει ανήσυχο για τι κινήσει του Τραμπ σε Μέση Ανατολή, κυρίω, δηλαδή τι θα κάνει με το Ισραήλ και με τη Χαμά, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο βλέπει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ενισχύουν Ελλάδα και τώρα βέβαια την Κύπρο. Το είπε, το είπε σήμερα λοιπόν ότι τα μηνύματα που δίνει ο Τραμπ κατά καιρού είναι έω και ανησυχητικά. ειδικά μετά τα ονόματα που βλέπει να τοποθετούνται ως υπουργοί. Τα λέγαμε και χθε. Ο φερόμενος ως νέος υπουργό εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ένας, θα είναι ένας υπουργό ο οποίος έχει μεγάλο ιστορικό αντιτουρκισμού, θα το λέγαμε. Και βέβαια και οι άλλοι υπουργοί, οι οποίοι δεν διάκυνται τόσο θετικά προς την κυβέρνηση Ερντογάν. Για τον Υπουργό και σήμερα στο, στο σχήμα τι αντιδράσει υπάρχουν ακόμη, γι' αυτό. Ακόμη δεν υπάρχουν αντιδράσεις, ακόμη δεν έχουμε δει το πώς σχολιάζεται αυτό το καινούριο όνομα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη και δεν γνωρίζουν και οι Τούρκοι πώς έχει τοποθετηθεί ο, αυτός ο νέος υπουργό Άμυνα για την Τουρκία. Θα παίξει όμως το μεγαλύτερο ρόλο μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί η Τουρκία φυσικά περιμένει F-16, περιμένει επίσης και F-35. Έχει προσδοκίες Όπω είπε και ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, ότι θα ανοίξει ξανά ο φάκελο F35 με μια κυβέρνηση, με μια νέα Προεδρία ε, Τραμπ. Έτσι λοιπόν, αυτό ο αρχικό ενθουσιασμό, όπω είπε και εσύ, μετατρέπεται πλέον σε προβληματισμό εδώ στην Άγκυρα, έντονη ανησυχία. Δεν ξέρουν τελικά αν πρέπει να χαίρονται με αυτήν την αλλαγή σκητάλη ή αν θα πρέπει σιγά σιγά να είναι πολύ πολύ επιφυλακτική με το τι θα κάνει ο Τραμπ.